Η χρονιά που πέρασε, τα αθλητικά σωματεία του Δήμου Σουφλίου, τα οποία είναι αρκετά, απέδειξαν ότι τρέχουν μεγάλη αγάπη για τον αθλητισμό και οι παίκτες και οι παράγοντες, που για μένα τα διοικητικά συμβούλια δηλαδή των ομάδων, αυτοί για μένα οι άνθρωποι είναι ήρωες, θα το θεωρήσω έτσι, γιατί ξοδεύουν από το χρόνο τους, ξοδεύουν από την οικογένειά τους, ξοδεύουν χρήματα για να μπορέσουν τα παιδιά τους, γιατί αυτό είναι το κίνητρό τους, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και με όχι άλλα πράγματα τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στις κοινωνίες των νέων. Η ευχή μου όμως είναι για το νέο έτος, για το 2019, να μπορέσουν αυτά τα σωματεία του Σουφλίου, οι αθλητικές ομάδες του Σουφλίου, αλλά και γενικά του Εύρου, να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των καιρών. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή είμαστε κοντά στον αθλητισμό, θα είμαστε ακόμη πιο πολύ κοντά, φτιάχνοντας ορισμένες ανακαινήσεις γηπέδων, είτε είναι αυτά τένις, βόλεϊ, ποδοσφαίρου. Πιστεύω θα παραδώσουμε μέσα στις αρχές του 19 αθλητικές εγκαταστάσεις αντάξεις των νέων που αθλούνται, να έχουν υγεία οι αθλητές, να έχουν υγεία οι παράγοντες και επιτέλους το κράτος, η πολιτεία θα πρέπει να σκύψει και να ενισχύσει οικονομικά τις ομάδες. Οι παράγοντες που ασχολούνται με τον αθλητισμό δεν έχουν κανένα όφελος, το τονίζω αυτό, το έχω ζήσει στο πετσί μου, κανένα όφελος, η μόνη προσπάθειά τους είναι τα παιδιά τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Εύχομαι λοιπόν στα σωματεία του Δήμου Σουφλίου καλή επιτυχία στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις και επίσης και σε όλα τα σωματεία του νομού Εύρου. Είναι πολλά, είναι ευχάριστο αυτό και είμαι σίγουρος ότι θα προχωρήσουν στην υλοποίηση των ονείρων τους.